Πάμε τηλεφωνικώς στον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Μάριο Δημητριάδη, για το θέμα της Γεροσκήπου, τον οποίο όμως θα έχουμε σε πολύ λίγο. Πρώτα θα πάμε στην Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων, την κυρία Ερωνημίδου. Κυρία Ερωνημίδου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είχαμε κάποιες εξελίξεις σε σχέση με το θέμα της επένδυσης στη Γεροσκήπου. Αποχαρακτηρίστηκε η περιοχή από αρχαιολογικό μνημείο Πίνακος Β, όμως αυτό έχουμε συμφωνήσει ότι δεν θα το συζητήσουμε μαζί. Μαζί θα δούμε μία πτυχή που δεν έχουμε αγγίξει ακόμη καθόλου. Σε τι αφορά τα μνημεία μας που βρήκαμε εκεί, δηλαδή οι αρχαιότητες, σε ποια περίοδο αντιστοιχούν και τι είναι ακριβώς. Ευχαρίστω να σας πληροφορήσω για αυτό το θέμα. Πρόκειται για έναν συγκρότημα κτιρίων που έχει ανεβρεθεί στην περιοχή με μία κύρια φάση να χρονολογείται στις αρχές της ελληνιστικής εποχής, δηλαδή τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. με αρχές 3ου αιώνα. Τα ερείπια αυτά, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που έχουν ανεβρεθεί, εκτείνονται κατά μήκος της αχτής καταρχήν, με μια κατεύθυνση από βορειοδυτικά προς νότιο-ανατολικά, και έχουν μία κατά προσέγγιση πλάτος μέχρι σήμερα περίπου στα 45 μέτρα και έναν κατά προσέγγιση μήκος γύρω στα 75. Σε ποια περίοδο, κυρία Ιερωνημίδου, σε ποια περίοδο αντιστοιχεί το μνημείο, γιατί δεν συγκράτησα στην αρχή? Αρχές της ελληνιστικής εποχής. Ελληνιστικής εποχής και πρόκειται για χτίριο? Κύρια φάση. Πρόκειται για ένα συγκρότημα χτιρίο. Συγκρότημα. Φαίνεται ότι έχουμε τα θεμέλια κάποιου περίκεντρου χτιρίου που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο τείχους παράλληλους. Δεν έχουμε τη βεβαιότητα αυτή τη στιγμή της έκτασης, ολόκληρης της έκτασης αυτού του κτιρίου. Γι' αυτό θέλουμε να προχωρήσουμε με την διερευνητική μας ανασκαφή. Ένα συγκρότημα κτιρίων, είπατε κυρία Ερωνημίδου, μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, δηλαδή είναι... Όχι, ακριβώς δεν μπορούμε να γίνουμε. Δεν μπορούμε να πούμε αν ήταν οικισμός ή αν ήταν κάτι άλλο. Φαίνεται να είναι πολύ προκαταστικές απόψεις να σας δώσω, ότι θα ήταν κάποιον κτίριο δημόσιου χαρακτήρα. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Να μιλούμε και για έναν οχυρωματικό έργο. Έχουμε και κάποια στοιχεία ότι μπορεί να είχε και ιερών, αλλά είναι πολύ προκαταστικές αυτές οι απόψεις. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Ερωνημίδου. Μπορούν να προστατευθούν οι αρχαιότητες και να συνυπάρξουν με μια επένδυση? Βεβαίως πρέπει. Θα προστατευτούν πάση θυσία. Αυτό θέλω να το κάνω ξεκάθαρο. Ωραία. Δεν ξέρω τι θα. Ελπίζω ο Υπουργός θα διασαφηνίσει πολλά θέματα. Απλούστατα να κάνω σαφές ότι η ανάκληση της κήρυξης του τεμαχίου σε αρχαίο μνημείο Β' Πίνακα δεν σημαίνει ότι δεν θα προστατευτούν οι αρχαιότητες. Οι αρχαιότητες δεν θα προστατευτούν σύμφωνα με τον περιαρχαιόζων νόμων. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και είμαστε σε συνεργασία και σε καλές σχέσεις με τους μελετητές και με τον ιδιοκτήτη και δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει πρόβλημα συνέχισης των ανασκαφών. Περιμένω να μου δοθούν τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας την οποία ζητήσαμε, ούτως ώστε να γίνει επίσπευση της αρχαιολογικής έρευνας, διότι με την γεωφυσική έρευνα θα πάμε πλέον πιο στοχευμένα να προχωρήσουμε στην αρχαιολογική μας έρευνα. Ελπίζω να μας δοθεί και εργατικό προσωπικό και θεωρώ ότι θα προχωρήσουμε για να μπορέσουμε κι εμείς να αξιολογήσουμε τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα για να μπορέσουμε να δώσουμε τις τελικές μας απόψεις προς το τμήμα πολεοδομίας. Μάλιστα, κυρία Ερωνημίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Τώρα στον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Μάριο Δημητριάδη, μας περιμένει υπομονετικά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Προσπαθώ. Ακούω. Κύριε Δημητριάδη, παρακαλώ. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να δούμε το θέμα της Γεροσκήπου. Υπήρξε χθες μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αποχαρακτηρισμό της εκκλησιαστικής γης όπου πρόκειται να γίνει επένδυση από αρχαιολογικό μνημείο Πίνακος Β. Αν μπορείτε να μας εξηγήσετε το σκεπτικό αυτής της απόφασης. Ναι, καταρχήν δεν ήταν χθες, ήταν πριν λίγο καιρό αυτή η απόφαση. Να πω ότι επειδή έχει υπάρξει πάρα πολύ παραπληροφόρηση στον τύπο για αυτό το θέμα, ότι το πρώτο και πιο σημαντικό μέλημα για μας ως Υπουργείο Μεταφορών και το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι βεβαίως να προστατευτούν οποιασδήποτε αρχαιότητες βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Και αυτό να είστε σίγουροι ότι έχει ήδη διασφαλιστεί, αφού το Τμήμα Αρχαιοτήτων με επιστολή προς το Τμήμα Πολεοδομίας
είχε θέσει αυτές τις απόψεις και δεν πρόκειται να υπάρξει συνένεση για οποιαδήποτε ανάπτυξη εκεί, αν δεν ικανοποιηθεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία εκεί στην περιοχή, τόσο με τους μελετητές, όσο και με τους ιδιοκτήτες της γης, ώστε αυτό να διασφαλιστεί. Και νομίζω αυτό είναι που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Τώρα, όσον αφορά το διαδικαστικό, επειδή ακούστηκαν αρκετά, θα έλεγα, πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η αλήθεια είναι ότι εκεί η περιοχή είχε προκηρυχθεί, είχε κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2014 ως μνημείο τύπου Β, δηλαδή περιοχή για την οποία θα έπρεπε να πάρθει η έγκριση του Τμήματος Αρχαιοτήτων για οποιασδήποτε αναψύξεις. Και τότε είχαν μάλιστα μπει το Τμήμα Αρχαιοτήτων στην περιοχή και έκανε έρευνες για τις αρχαιότητες. Στη συνέχεια είχε τεθεί το θέμα από τον Μακαριότητο ότι είχε κηρυχθεί η περιοχή μνημείο τύπου Β χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εκκλησίας όπως απαιτεί το Σύνταγμα. Γι' αυτό τον λόγο είχε τεθεί με επιστολή και γι' αυτό τον λόγο είχε ζητηθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων η άποψη της νομικής υπηρεσίας, η οποία όταν ήρθε ήταν ξεκάθαρη ότι αυτή η γνωστοποίηση ήταν αντισυνταγματική και θα έπρεπε να ανακριθεί άμεσα. Οπότε γι' αυτό πράξαμε σαν Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ότι όλα αυτά που λένε, ότι επειδή το απέτησε ο Αρχιεπίσκοπος ή ξέρω εγώ κτλ. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Η ανάκριση έγινε διότι αυτή ήταν η ξεκάθαρη άποψη της νομικής υπηρεσίας και αυτό είναι μέσα στο Σύνταγμα. Και δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν μια υπεύθυνη κυβέρνηση αντισυνταγματικά. Και με παραξενεύει διότι είχα δει και μια ανακοίνωση από έναν υποψήφιο, ο οποίος έλεγε ότι εμείς σαν μοντέρνα κυβέρνηση θα πράξουμε διαφορετικά. Δηλαδή αυτοί δεν θα σέβονται το Σύνταγμα. Αυτή είναι μια απορία που πρέπει να μας απαντήσει ο συγκεκριμένος υποψήφιος. Για ποιον υποψήφιο, σε ποιον υποψήφιο αναφέρεστε? Για τον κύριο Μαλά αναφέρουμε που είχε κάνει μια ανακοίνωση. Νομίζω υπήρξε και μια ανακοίνωση εκ μέρους του ΑΚΕΛ ότι ήταν για εξυπηρέτηση συμφερόντων και ένα σχόλιο του κυρίου Περδίκη ότι αυτή η απόφαση αποτελεί ηθική αισχρότητα. Φυσικά απαντήσατε ότι δεν είναι γι' αυτό. Ηθική αισχρότητα σε τι δηλαδή? Νομίζω πρέπει να είμαστε. Δηλαδή αυτό που λέει ο κύριος Περδίκης στο ΑΚΕΛ και ο κύριος Μαλάς. Ότι υποκύψατε στις επιχειρηματικές ορέξεις του Αρχιεπισκόπου. Ναι, ότι δεν θα έπρεπε να σεβαστούμε το Σύνταγμα, αυτό λένε. Αν αυτό λένε, παρακαλώ να βγουν και να το πούν δημόσια. Νομίζω ότι αυτό υπονοούν ότι έπρεπε να κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, όπως είχα πει στην αρχή, το σημαντικό είναι να προστατευτούν οι αρχαιότητες. Αυτό έχει διασφαλιστεί. Δεν πρόκειται να γίνει οποιαδήποτε ανάπτυξη εκεί, αν δεν διασφαλιστεί η προστασία των αρχαιοτήτων. Και νομίζω ότι αυτό έχει τη δική του σημασία. Φυσικά. Και θα ήθελα να προσθέσω ακόμα κάτι, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω είναι τουλάχιστον ανήθικο να προσβάλλεται με αυτόν τον τρόπο ένα τμήμα, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο οι λειτουργοί του εκεί έχουν πάθος με την προστασία των αρχαιοτήτων και δεν θα πρόβαιναν ποτέ σε οποιασδήποτε ενέργειες οι οποίες θα έβλαψαν εκεί τις αρχαιότητες. Οπότε λέω ότι φτάνει και τα όρια του ανήθικου αυτές οι πόλεις. Και δεν έχει καμία σχέση η απόφαση που έχει πάρθει με οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο, υπάρχει Υπουργέ. Ξεκάθαρη γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα. Και όποιος θέλει μπορώ να του τη στείλω. Κύριε Δημητριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς κυρίες και κύριοι.